Ήταν ένας μάκης λευκός και αρσενικός. Κάθε που ευραδιάζε ντυνόταν χουντικός. Το τσεκούρι έπαιρνε και δύο τρεις γνωστούς. Τους δρόμους μας καθάριζε από αριστερούς. Σε κάθε γλέντι πήγαινε όπου έβλεπε πουλί. Αυτά τα είχε μάθει παλιά από τη σχολή. Ως γραμματέας τότε της χουντικής ΕΠΕΝ και αργότερα όταν ήταν μαζί με το ΛΕΠΕΝ. Μα όπως είπα στην αρχή, ο Μάκης με τη μια έπαιρνε το τσεκούρι του και ψάχνε φωτιά με τόση αρενοπότητα. Κυφός νοσταλγικό του πρετεντέρι κόλλησε το τηλεσκηνικό. Στο λαός μπήκε εύκολα, δεν ήθελε πολύ, και έπειτα τον ψήφισαν και μπήκε στη Βουλή. Στα γρήγορα εξελίχθηκε σκληρός σαμαρικός, πρώτα ως εκπρόσωπος, μετά ως υπουργός. Έτσι αφού κατάφερε να φτάσει εκεί ψηλά, πίστευε πως το παρελθόν ξεχάστηκε απλά. Βγήκαν λοιπόν στη φόρα δημοσιεύματα. Μ' αυτός αδιαφορούσε, γελούσε τράνταχτα. Αχ καημένε μακί μου, την έχεις πια βαμμένη και χουντικό σε αποκαλεί όλη η οικουμένη. Κι όπως το λέω έγινε, βουήξανε τα μέσα αντισημίτης ρατσιστής κι ανθρώπος δίχως μέσα. Τώρα και πάλι υπουργός μαζί με τον Κυριάκο. Στο Γεωργίας δυστυχώς τους κάψανε το λάκο. Αχ μη καλή μου Ισραηλινή, δεν είμαι αντισημίτης. Είμαι Έλλην ακροδεξιός και πέμπτο φαλαγίτης. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω πρώτο φλέμα. Τον Μαρινάκι προσκυνώ και κυβερνώ με ψέμα. Πάντα στο νου μου τρίγυρνα του Αμβρόσιου η χρειά. Τάλιο με φασίστα παρά με κατσαπιά. Τον Μάκη τον ψηφίσατε με πάθος και μανία, γνωρίζοντας πόσο κακό κάνει στην κοινωνία. Κι αν είστε κάποιος κουτικός και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.